βλέπουμε το Πουλωμάρι σε μια φωτογραφία του 1920. Βλέπουμε τον Ισίδωρο Αρβανίδη, τον ιδρυτή της εταιρείας μας. Την κράτησε τα σφράγη στο μυστικό. Την εμπιστεύτηκα σαν την πιο πολύτιμη περιουσία μου στα παιδιά και στα εγγόνια. Και έτσι έφτασε μέχρι σήμερα σε εσάς. Τα πιο σημαντικά συστατικά μου τα έδωσε ο τόπος μου, που είμαι ευλογημένος. Νερό μαλακό και κρυστάλλινο, από τις πηγές του ποταμού σε δούμε. Μετά, ο γλυκάνος. Όπου και αν ταξίδεψα, μέχρι την άκρη της γης, κανένας δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το άρωμα του γλυκάνισου λησβορείου. Γύρω μας θα δούμε 18 μικρά καζάνια. Όχι ένα μεγάλο. Θα περίμενε κανείς να έρθει στην υποτοπία Πλωμαρίου και να δει ένα μεγάλο καζάνι. Γιατί έχουμε πολλά μικρά? Όσοι έχετε εμπειρία και με το φαγητό, ξέρετε πολύ καλύτερα την απάντηση. Όταν φτιάχνουμε ένα φαγητό, όταν φτιάχνουμε κάτι και το φτιάξουμε σε μικρή κατσαρόλα, είναι πάντα πιο δεμένο για σφυκά και αρωματικά. Το ίδιο συμβαίνει με την απόσταση του ούζου. Το απόσταγμα της πρώτης απόσταξης. Συμπυκνωμένο, δυνατό αλκοολικά, το βλέπετε και από το αλκοολόμετρο, είναι το πολύτιμο απόσταγμα της πρώτης απόσταξης. Άρα, όλη αυτή η διαδικασία, εξάθμιση, προποίηση, εξάθμιση, προποίηση, διαρκεί 9 ώρες. 9 ώρες η πρώτη απόσταξη, 9 ώρες η δεύτερη, γιατί για να το κάνουμε και ηλεκτρικό. Στην εφιάλωση έχουμε να κάνουμε με κανόνες υγιεινής, έχουμε να κάνουμε με κρέατος παπλώτας, και έχουμε να κάνουμε με τις αγορές και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ό,τι προϊόν παράγεται πρέπει να έχει ISO. Στην εφιάλωση λοιπόν τι κάνουμε. Η διαδικασία είναι απλή. Παίρνει απλά το ούζο στα μπουκάλια. Και να σηκώσουμε ψηλά. Καθαρό και διαβιέστε το νερό. Αυτή είναι η μαγεία της απόστασης. Μπλέκονται τα αρώματα και δημιουργούν νέες μυρωδιές. Στην υγειά μας, λοιπόν. Καλώς ορίσατε. Να περάσεις καλά. Στην υγειά μας, λοιπόν.